to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Ιωάννη Τσαρούχα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Τσαρούχα. Τι κάνετε? Μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Ωραία, ναι. Σήμερα θα ξεκινήσουμε. Απασχολούν πάρα πολύ τα ορθοπαιδικά θέματα γενικά τους τηλεθεατές μας και είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με το ισχύο. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η οστεοαθλήτιδα του ισχύου, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου ουσιαστικά είναι μια εκφυλιστική νόσος η οποία αφορά στην απώλεια του χόνδρου της άρθρωσης. Δηλαδή με το πέρασμα του χρόνου υπάρχει φθορά, με το πέρασμα του χρόνου υπάρχει φθορά στο χόνδρο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει ο ασθενής στην αρχή να έχει κάποια ενοχλήματα. Στην αρχή ήπια ενοχλήματα όταν η φθορά και οι βλάβες είναι μικρές και αργότερα πολύ πιο έντονα όταν έχει φαγωθεί εντελώς ο χόνδρος. Με αποτέλεσμα αυτό να του δημιουργεί πολύ έντονο πόνο και δυσλειτουργία και να αλλάζει την καθημερινότητά του. Δηλαδή, αρχίζει ο ασθενής πλέον δεν μπορεί να περπατάει, δεν μπορεί να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες που έχει και πολλές φορές, αν είναι πολύ προχωρημένη η αρθρίτιδα, να πονά ακόμα και η ηρεμία, ακόμα και όταν είναι ξάπλος στο κρεβάτι του. Άρα χειροτερεύει πάρα πολύ και δεν έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτό που δεν θέλει κανείς, τέλος πάντων. Αυτό το συναντούμε αρκετά συχνά στον πληθυσμό. Υπάρχει σε ένα ποσοστό 10-15%. Ηλικιακά, πού είναι περισσότερο? Συνήθως είναι μετά τα 60 παρουσιάζεται αυτή η πάθηση. Σε άντρες ή γυναίκες περισσότερο? Είναι πολύ πιο συχνό στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Κύριε Τσαρούχα, πώς προκαλείται όμως η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, καταρχήν υπάρχει η ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα που όπως καταλαβαίνουμε είναι αγνώστη αιτιολογίας. Δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο χαλάει το ισχύο. Ένα σημαντικό ποσοστό επίσης είναι η δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα που οφείλεται σε έναν τραυματισμό, οφείλεται σε μια ρευματική αιτιολογία. Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς που έχουν κάποια ρευματολογική πάθηση και σε αυτούς τους ασθενείς συνήθως υπάρχει συχνή φθορά του χόνδρου. Μία άλλη κατηγορία επίσης είναι όταν γεννηθεί κάποιος ασθενής με κάποια συγγενή ανομαλία στα ισχύα του, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει μια πιο γρήγορη φθορά από ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα γεννηθεί με φυσιολογικά ισχύα. Βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την αντιμετώπιση, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στα αρχικά στάδια, όταν οι βλάβες είναι πολύ ήπιες, είναι ελάχιστες, ο ασθενής δεν έχει ιδιαίτερα ενοχλήματα. Οπότε σε αυτά τα στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή. Με κάποια ήπια παυσίπονα, ακόμα και με έναν τεπών, μια ασπιρίνη. Άρα η μια συντηρητική αγωγή είναι. Στα αρχικά στάδια είναι συντηρητική αγωγή. Αυτό παρατείνει το πρόβλημα ή απλώς δεν πονάει? Όχι, τα φάρμακα αυτά λειτουργούν σαν αναλγητικά, σαν παυσίπονα. Επίσης, ένα σημαντικό βοήθημα στα αρχικά στάδια είναι τα αντιφλεγμονώδη, τα οποία παίρνουν οι ασθενείς. Αλλά εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή. Θα πρέπει οι ασθενείς να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, γιατί η αλόγιστη χρήση των φαρμάκων αυτών μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας. Όπως, για παράδειγμα, να δημιουργήσει υπέρταση, γαστροραγία ή ακόμα να κάνει και κάποια βλάβη στην νεφρική λειτουργία. Μάλιστα. Τώρα, πότε ξέρουμε ότι κάποιος είναι υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση? Πότε πρέπει να υποβληθεί σε μια επέμβαση? Μιλήσαμε λιγάκι για το αρχικό στάδιο της, την αντιμετώπιση στο αρχικό στάδιο. Σε προχωρημένες καταστάσεις, η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας είναι αμιγώς χειρουργική. Δηλαδή, για να γίνει κάποιος καλά, όταν έχει προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα, πρέπει να χειρουργηθεί. Πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, τώρα ακούμε συνέχεια τον όρο ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Τι ακριβώς είναι η ολική αρθροπλαστική? Θέλετε να μας εξηγήσει σε λεπτομέρειες? Ναι, θα ήθελα λιγάκι πριν από αυτό να πω το πότε πρέπει ο ασθενής, πώς θα καταλάβει ένας ασθενής πότε πρέπει να χειρουργηθεί. Όπως είπαμε, στα αρχικά στάδια, όταν τα ενοχλήματα του ασθενούς είναι λίγα, αντιμετωπίζονται με αντιφλεγμονώδη. Εκείνη τη χρονική περίοδο δεν είναι σωστό να χειρουργηθεί ο ασθενής. Όταν τα ενοχλήματα προχωρήσουν τόσο πολύ και είναι τόσο έντονα που να αλλάζουν την καθημερινότητά του, να μην μπορεί δηλαδή να κάνει διάφορα πράγματα που έκανε πριν. Να κάνει τις δουλειές του, να κάνει μια βόλτα, να κάνει οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν, όταν έχει έρθει το σημείο και έχει αλλάξει η ζωή του, εκεί πλέον πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό ο ασθενής το καταλαβαίνει μόνος του στην καθημερινότητά του. Βλέπει ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, ότι δεν μπορεί να κάνει πλέον πράγματα που έκανε. Εκεί είναι το σωστό timing, ο σωστός χρόνος για να χειρουργηθεί. Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνει η ολική αρθροπλαστική? Με την οστεοαρθρίτιδα, ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε μία χαλασμένη άρθρωση. Η άρθρωση του ισχύου έχει χαλάσει.
Η ορνική αρθροπλαστική τι είναι? Είναι η αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση, η οποία ουσιαστικά συμπεριφέρεται πλέον σαν μια φυσιολογική άρθρωση όπως ήταν πριν. Αποτελείται από μέταλλα τιτανίου, από το κυπέλιο και το μοιραίο στέλεχος και αντέχει πλέον πάρα πολλά χρόνια, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ωραία, έχουμε ακούσει όμως διάφορες τεχνικές και τι εννοούμε τεχνικές και μεθόδους. Είναι η προσπέλαση που το κάνει ιδιαίτερα. Εσείς ποια τεχνική χρησιμοποιείτε, κύριε Τσαρούχα? Εγώ χρησιμοποιώ μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, την τεχνική ΆΣΥ, η οποία ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ στο να διεκπεραιώνουμε το χειρουργείο μας, δημιουργώντας ελάχιστους τραυματισμούς στους μυς και στα μαλακά μόρια. Είναι μία προσπέλαση πρόστια. Συνήθως η τομή γίνεται στο πλάι όταν γίνεται η κλασική ολική αρθροπλαστική και είναι μια αρκετά μεγάλη τομή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η οποία προκαλεί και σημαντικό τραυματισμό των μαλακών μορίων. Εγώ χρησιμοποιώ μία πρόστια προσπέλαση. Η τομή είναι μόνο 6 πόντους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί διάφορα πράγματα, όπως την απώλεια αίματος που θα δούμε στη συνέχεια, τον πόνο. Και όλα αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε. Ουσιαστικά άρα είναι πολλά τα πλεονεκτήματα. Έχουμε βρει έναν τρόπο να πλησιάζουμε και να ξεκινάμε το χειρουργείο μας πηγαίνουμε πιο κοντά στη βλάβη. Έχουμε αλλάξει τον δρόμο της προσπέλασης. Μάλιστα. Αντί να ξεκινούμε από το πλάι, πάμε από την πρόστια επιφάνεια που είναι πολύ πιο κοντά στη βλάβη που υπάρχει στο ισχύο. Και έτσι τραυματίζονται λιγότερα μόρια. Τώρα, να πούμε επιγραμματικά ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτά σε σχέση με άλλη επέμβαση, minimal invasive surgery. Να σταθούμε λιγάκι στην κλασική μέθοδο. Ωραία. Πρώτα και τις διαφορές που έχει με τη μέθοδο ΆΣΥ. Καταρχήν, η κλασική μέθοδος, την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια, είναι μια πολύ καλή μέθοδος και έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η διαφορά είναι ότι έχει μια σημαντική μεταγχειρητική ταλαιπωρία για τον ασθενή. Γιατί? Στην κλασική προσπέλαση υπάρχει μια μεγάλη τομή, οπότε ουσιαστικά υπάρχει μια σημαντική βλάβη στα μαλακά μόρια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεταγχειρητικά ο ασθενής να έχει σημαντικό πόνο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, όσο πιο μεγάλη είναι η τομή και ο τραυματισμός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απώλεια του αίματος. Βέβαια, λογικό είναι. Άρα, έχουμε σημαντική απώλεια αίματος με την κλασική μέθοδο, συν τότε έχουμε και σημαντικό μεταγχειρητικό πόνο. Όλα αυτά τα μαλακά μόρια, τα οποία ουσιαστικά κόβουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας με την κλασική προσπέλαση, όλα αυτά επίσης πρέπει να πάνε στη θέση τους και να ραφτούν. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που πρέπει να επιλέξετε την κλασική μέθοδο για κάποιους λόγους που δεν μπορεί να αποφύγετε? Όχι, σήμερα πλέον στην αυτοαρθία του ισχύου δεν υπάρχει λόγος να πάμε στην κλασική μέθοδο. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό με την κλασική μέθοδο είναι ότι μεταγχειρητικά ο ασθενής για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, περίπου 6 με 8 εβδομάδες, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τις κινήσεις του, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να μην φορτίζει το πόδι του, να μην πατάει μόνο το βάρος και να περπατάει με πατερίτσες ή με κάποιο ή με τοπί. Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει μια σημαντική μεταγχειρητική ταλαιπωρία και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα σημαντικό για να αναρρώσει και να μπορέσει να επιστρέψει. Βέβαια, ο χρόνος έχει γίνει πολύ πολύτιμο. Καθημερινές δραστηριότητες. Με τη μέθοδο ΆΣΥ, λοιπόν, επειδή δεν τραυματίζουμε καθόλου όλα αυτά τα πράγματα που αναφέραμε πριν, τους μυς, τα μαλακά μόρια και όλα αυτά, καταρχήν δεν έχουμε καθόλου, έχουμε ελάχιστη απώλεια αίματος. Σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, περίπου 90-95%, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν φυσιολογικό αιματοκρίτη και δεν έχουν άλλα προβλήματα υγείας, δεν έχουν κάποια αναιμία, έτσι, δεν χρειάζεται να μεταγγιστούν. Ασθενείς βέβαια με διάφορα αιματολογικά προβλήματα ή με αναιμία, εκεί μεταγγίζονται. Άρα ένα ποσοστό 90-95% των ασθενών, οι οποίοι είναι υγιείς και έχουν φυσιολογικό αιματοκρίτη, δεν χρειάζεται πλέον μετάγγιση αίματος. Που είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Επίσης, επειδή δεν υπάρχει ο τραυματισμός των μαλακών μορίων, μεταγχειρητικά ο ασθενής έχει ελάχιστο πόνο. Και δηλαδή, πουλώνονται και έτσι, πολύ πιο αντιμετωπίζεται γρήγορα. Με ένα απλό ντεπών. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποια αναλγητικά ή κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Τώρα, σε σχέση τα πλεονεκτήματα, σε σχέση με άλλες μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας. Ναι, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Τα ΆΣΥ, γιατί εσείς κάνετε την ιδιαίτερη. Μέθοδο ΆΣΥ, ακριβώς. Επίσης, σε σχέση με την κλασική μέθοδο, επειδή δεν υπάρχει ο τραυματισμός των μαλακών μορίων, ο ασθενής μπορεί άμεσα να κινητοποιηθεί. Η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πρώτον μειώνει κάποιους κινδύνους τους οποίους έχουμε, δηλαδή μειώνει τις τρομβώσεις και όλα αυτά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί ο ασθενής άμεσα να επιστρέψει σπίτι του και να αυτοεξυπηρετηθεί.
Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη βοήθεια. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν στις 15 ημέρες να οδηγήσουν και να επιστρέψουν στα γραφεία τους. Άρα δεν χάνουν χρόνο από την εργασία τους. Ένα άλλο πάλι πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών. Δηλαδή, ενώ οι ασθενείς με την κλασική μέθοδο και παλαιότερα μένανε πάρα πολλές ημέρες στο νοσοκομείο, το οποίο ούτε αυτό επιθυμούμε γιατί η νοσηλεία, η μακροχρόνια εγκυμονή κινδύνους, τώρα στις 3-4 ημέρες επιστρέφουν στο σπίτι τους. Άρα όλα αυτά, με τα πλεονεκτήματα της μεθόδου άσης σε σχέση με την κλασική μέθοδο, είναι που έχουν κάνει τη σημαντική διαφορά. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Πριν όμως χειρουργηθεί, κύριε Τσαρούχα, ποια είναι η διαδικασία, τι πρέπει να κάνει ο ασθενής? Πριν χειρουργηθεί κάποιος ασθενής, πρέπει να γίνει ένας καλός προεγχειρητικός έλεγχος. Θα πρέπει να του κάνουμε όλες τις εξετάσεις, εξετάσεις αίματος, καρδιογραφήματα, τεχνογραφίες θώρακος, να τον δουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι απαραίτητο, οι καρδιολόγοι, οι αναισθησιολόγοι, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας για να προχωρήσουμε στην επέμβαση. Ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, να το ρυθμίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στη χειρουργική επέμβαση. Άρα η διαδικασία είναι να κάνει κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις για να ξέρουμε σε τι βαθμό είναι η υγεία του και πού περισσότερο θα προσέξουμε ή όχι. Ακριβώς. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, το ρυθμίζουμε για λίγες ημέρες και μετά προχωρούμε στην επέμβαση. Επέμβαση πόση ώρα κρατάει? Η επέμβαση κρατάει περίπου μία μισή ώρα το maximum. Μένει μου μία ώρα, μάξιμο μία μισή ώρα. Τώρα, να έρθουμε λιγάκι στο θέμα να δούμε πού υπερτερεί η μέθοδος άσης σε σχέση με τις άλλες μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας. Πείτε μας. Με τις άλλες μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας, τις οποίες έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, είχαν παρουσιαστεί διάφορα θέματα διεγχειρητικά, διάφορα προβληματάκια. Η μέθοδος άσης λοιπόν ήρθε να λύσει αυτά τα θέματα. Και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι είναι η πλέον κατάλληλη και είναι και η εξέλιξη όλων των minimal προσπελάσεων. Είναι ό,τι πιο καινούριο και έχει διορθώσει σημαντικά προβλήματα. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείται αυτή? Τέσσερα χρόνια. Η τεχνική αυτή μαθαίρθηκε από κάποια προέλευση, κάποιο κράτος? Στο εξωτερικό τα έχουμε μάθει. Στο εξωτερικό. Πού, η Αμερική? Βέλγιο. Βέλγιο, μάλιστα. Το Βέλγιο βλέπουμε προοδεύει σε σχέση με τα ορθοπαιδικά. Άνθρωποι προοδεύουν. Ωραία. Είπατε όμως ότι ο ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος, σωστά? Χρειάζεται φυσικοθεραπεία ή κάποιο κέντρο αποκατάσταση μετά? Πρέπει να κάνει κάποιες ασκήσεις? Τι τον συμβουλεύει? Δεν χρειάζεται πλέον καθόλου φυσικοθεραπεία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα πάλι. Γιατί επειδή δεν υπάρχει ο τραυματισμός των μειών, και δεν υπάρχει και αυτή η δίμηνη δυσλειτουργία μετά το χειρουργείο, και επειδή ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα, ουσιαστικά πλέον έχει καταργηθεί η φυσιοθεραπεία στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου με τη μέθοδο άσης. Δεν χρειάζεται, δεν έχει χώρο πλέον. Δεν χρειάζεται να κάνει ο ασθενής μια φυσιοθεραπεία. Απλά αρχίζει να περπατά, κάνει κάποιες ήπιες ασκησούλες, τις οποίες του υποδεικνύουμε εμείς, και δεν υπάρχει λόγος να πάει να κάνει φυσιοθεραπεία. Τώρα, μετά το χειρουργείο, δίνεται συμβουλές για κάποια ιδιαίτερη φαρμακευτική αγωγή? Γιατί σίγουρα φοβόμαστε θρόμβωση. Πάντα με τα εγχειρητικά ο ασθενής χρειάζεται να πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Για φλεγμονή, φροθρόμβωση, για τη χρειάζεται για λίγες ημέρες να πάρει αντιβιωτική αγωγή, ένα ήπιο αντιβιωτικό. Συν τότε χρειάζεται για κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου 3-4 εβδομάδες, να πάρει αντιπηχτική αγωγή. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και οι ασθενείς τώρα πλέον κινητοποιούνται άμεσα, δεν έχουμε μειώσει ακόμα το χρόνο που χρειάζεται να πάρει ο ασθενής την αντιπηχτική αγωγή. Είναι φάρμακα τα οποία δεν προκαλούν παρενέργειες, δεν του δημιουργούν κάποιο πρόβλημα και ουσιαστικά τα παίρνει ο ασθενής για λίγες ημέρες μετά το χειρουργείο για να είναι πιο ασφαλής. Τώρα, πόσο γρήγορα γίνεται αυτή η αποκατάσταση και επιστρέφει ο ασθενής στις φυσιολογικές του δραστηριότητες? Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε μια πολύ πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Οι ασθενείς, οι οποίοι είναι πιο νέοι στην ηλικία και έχουν και ένα καλό μυϊκό σύστημα, μπορούν άμεσα, ακόμα πολλές φορές και την ίδια ημέρα, να σηκωθούν και να περπατήσουν το απόγευμα με κανένα βοήθημα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, κάποιος ασθενής, ο οποίος ηλικιακά είναι μεγάλος ή είναι υπέρβαρος, χρειάζεται για λίγες ημέρες κάποια προσοχή να προχωρήσει με κάποιο βοήθημα. Άρα, εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση του ασθενή, το σωματικό του βάρος και από τις δυνατότητες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η επέμβαση γίνεται μια σταθεροποίηση των υλικών αυτών, τα εμφυτεύματα που λέμε. Γίνεται με τσιμέντο, με κάτι άλλο?
Όσον αφορά το ισχύο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα, η τεχνική με την σταθεροποίηση με το τσιμέντο έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί έχουμε ακούσει ότι υπάρχει το αστικό τσιμέντο. Ναι, έχει αποδειχθεί και πειραματικά και με βάση το follow-up που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι η σταθεροποίηση των υλικών με τσιμέντο δεν είχε καλά αποτελέσματα. Δηλαδή βλέπαμε ότι τα υλικά σε σχέση με το οστούν χαλαρώνανε περίπου στα 10 με 15 χρόνια. Άρα εδώ και αρκετά χρόνια έχει καταργηθεί εντελώς η χρησιμοποίηση του τσιμέντου και τα υλικά πλέον ακουμπούν απευθείας στο οστούν και ενσωματώνονται με το οστούν, με το κόκαλο. Α, γίνεται έχει καταργηθεί. Αυτό. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις σε κάποιους πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη οστεοπόρωση, αλλά αυτό πλέον είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό της τάξης του 5%. Και δεν μπορεί να φύγει μεταξύ τους, δηλαδή ακουμπάει και εφαρμόζει και εφαρμόζει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πλέον αποδεδειγμένο στην ορθοπαιδική, ότι στο ισχύο το τσιμέντο δεν έχει καμία θέση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Άρα το πλεονέκτημα είναι, όπως είπατε και εσείς, σίγουρα κρατάει πολύ περισσότερο μια ολική αρθροπλαστική. Ναι, έχει αποδειχθεί ότι... Έχει μόνο life expectancy. Τι άλλα πλεονέκτηματα μπορεί να έχει? Η μη χρησιμοποίηση του τσιμέντου έχει δώσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην ολική αρθροπλαστική. Δεν είναι μόνο αυτό, και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια έχουν εξολιχθεί πάρα πολύ. Έχουν μεγαλύτερη αντοχή, είναι καλύτερα σχεδιασμένα βιομηχανικά και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να έχουμε μια μεγάλη διάρκεια ζωής της. Ενώ πριν τι ήταν, από τι υλικό? Κοιτάξτε, όλα εξελίσσονται. Παλαιότερα υπήρχαν άλλα κράματα μετάλλων, τώρα ουσιαστικά είναι από τιτάνιο. Άρα ένας που θα κάνει τώρα μία επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής και ειδικά με μέθοδο άση με σας, θα κρατήσει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με ένας που έκανε πριν 10 χρόνια. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές ακριβώς την αλήθεια. Η μέθοδος δεν έχει σημασία στη διάρκεια ζωής. Δηλαδή, είτε κάποιος χειρουργηθεί με την κλασική μέθοδο, είτε με τη μέθοδο άση, αν ο γιατρός κάνει σωστά τη δουλειά του και χρησιμοποιήσει τα υλικά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει, το follow-up, η διάρκεια ζωής είναι η ίδια. Αυτό που γλιτώνει ο ασθενής με τη μέθοδο άση είναι αυτή η δίμηνη, τρίμηνη ταλαιπωρία. Έτσι, κερδίζει χρόνο να επανέλθει πιο γρήγορα στην εργασία του και δεν ταλαιπωρείται καθόλου. Πάντως τώρα βλέπουμε αυτό που λέμε σε έναν που είχε κάνει η ολική αρθροπλαστική πριν 10 χρόνια σε σχέση με τώρα. Τα υλικά τώρα είναι πολύ πιο καλά. Τα υλικά εξελίσσονται. Ακριβώς. Όπως και μετά από 10 χρόνια πάλι θα εξελίσσονται. Και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Άρα για τώρα πόσο είναι το life expectancy, δηλαδή πόσα χρόνια θα κρατήσει? Το μήνυμα 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ναι, το μήνυμα 20 χρόνια. Έχουμε κερδίσει 5 χρόνια. Ναι. Και σίγουρα θα κρατήσει και περισσότερο, απλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα, γι' αυτό δεν πρέπει να το λέμε. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, τι είδους αναισθησία χρησιμοποιείται, κύριε Τσαρούχα, δηλαδή ποια είναι, τι συνήθως γίνεται? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε γενική αναισθησία είτε επισκληρίδιος. Είναι ένα κομμάτι το οποίο κρίνει ο αναισθησιολόγος και ο καρδιολόγος ανάλογα με τις εξετάσεις του ασθενή και βλέπουμε αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ή όχι. Μάλιστα. Τώρα, τι πρέπει να αποφεύγει κανείς όταν είναι να κάνει συγκεκριμένη επέμβαση? Του δίνετε τι οδηγίες και πριν και μετά φυσικά? Πριν το χειρουργείο, απλά πρέπει να προσέχει ο ασθενής, να μην γριώσει, να μην αρρωστήσει. Έτσι και αλλιώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν το χειρουργούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Οτιδήποτε περιμένουμε να υποχωρήσει η λίμωξη, γιατί δεν πρέπει να χειρουργήσουμε κάποιον που έχει κάποια λίμωξη. Ουσιαστικά θέλουμε να είναι υγιής, έτσι, να μην έχει κάποια οξία, φλεγμονή, κάποια λίμωξη. Τώρα με τα εγχειρητικά, κάποιοι ιδιαίτεροι περιορισμοί δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή. Μπορεί να περπατάει, να κολυμπάει, έχουμε ασθενείς να χορεύει. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν ακόμα και αθλητικές δραστηριότητες. Άρα, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός. Ο ασθενής έχει μια φυσιολογική ζωή. Να αναφερθούμε λιγάκι στα υλικά τώρα και στη σοβαρότητα της επέμβασης. Όπως είπαμε, τα υλικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να υπάρχει από τον ορθοπαιδικό μια σωστή επιλογή των υλικών. Βεβαίως. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές ότι είναι μια επέμβαση η οποία πραγματικά αλλάζει τη ζωή τους. Να μην φοβούνται να την κάνουν, παρακαλώ. Να μην την κάνουν και πρέπει όμως να πηγαίνουν να την κάνουν εκεί που υπάρχει εμπειρία. Γιατί δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις με ασθενείς οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί και 2 και 3 φορές το ισχύο τους χωρίς επιτυχία. Όταν ένα άτομο είναι υπέρβαρος, εκεί τι γίνεται? Υπέρβαρο. Θα αναφερθούμε και στο. Άρα πρέπει πάρα πολύ καλά να ρωτάνε πάρα πολύ και να διερευνούν για το πού θα πάνε να χειρουργηθούν. Αν χειρουργηθούν
και το χειρουργείο τους πάει καλά, θα έχουν μια τέλεια ζωή. Λες και δεν είχαν ποτέ πρόβλημα. Αν δεν πάει καλά το χειρουργείο, τόσο εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, χρειάζεται και δεύτερο και τρίτο χειρουργείο. Σκοπός είναι να τα αποφύγουμε και να γίνουν καλά τα πράγματα και σωστά από το την 2015 αρχή. Μπορούμε πλέον να ρωτήσουμε, να διασταυρώσουμε πού πρέπει να πάμε και τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία, ένα υπέρβαρο άτομο. Γιατί σίγουρα εκείνο έχει και το βάρος να κρατήσει. Αυτό το υλικό πρέπει να κρατήσει και η βάρος. Δηλαδή, ένα μειονέκτημα έχει παραπάνω ο συγκεκριμένος. Σίγουρα υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στους ασθενείς που είναι υπέρβαροι. Με το ίδιο υλικό χειρουργική ίδια. Με το ίδιο υλικό. Απλά συνήθως οι ασθενείς είναι υπέρβαροι γιατί έχουν σταματήσει να περπατούν. Mm-hmm. Έχουν ακινητοποιηθεί. Άρα, μόλις θα φτιάξουμε το ισχύο τους, έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν να περπατάνε και σιγά σιγά να ρυθμίσουν και το σωματικό τους βάρος. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα με την πρόσθετη προσπέλαση, με τη μέθοδο ΆΣΥ, είναι ότι είναι η πλέον ιδανική για τους υπέρβαρους ασθενείς. Εκεί γιατί? Γιατί ουσιαστικά στην πρόσθετη επιφάνεια, εκεί που πηγαίνουμε και κάνουμε την τομή, εκεί δεν υπάρχει ιδιαίτερα λιπόδη ιστό. Δεν είναι όπως το πλάι που ξεκινά η κλασική προσπέλαση και συναντάς αρκετό λιπόδη ιστό. Άρα ουσιαστικά για τους υπέρβαρους ασθενείς έχει απόλυτη ένδειξη μέθοδος ΆΣΥ και καμία άλλη μέθοδος. Μάλιστα, είναι καλό ότι υπάρχει μέθοδος ειδικά για τους υπέρβαρους. Είναι ειδικά σημαντικό, για εκείνους. Λοιπόν, κάποιος που ταξιδεύει και περάσει το μηχάνημα μετάλλων, εκεί έχει πρόβλημα? Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε πλέον είναι απομαγνητισμένα. Και αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για το αεροδρόμιο, είναι σημαντικό γιατί οι παλαιότεροι ασθενείς, όταν έπρεπε να υποβληθούν σε μια άλλη εξέταση, σε μια μαγνητική τομογραφία για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, με τα παλιά υλικά δεν μπορούσαν να κάνουν μαγνητική τομογραφία. Τώρα τα καινούργια υλικά είναι απομαγνητισμένα. Οπότε και μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία και μπορούν να περάσουν και από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα, γιατί συμβουλές θα δίνατε στους τηλεθεατές που θέλουν να κάνουν συγκεκριμένη επέμβαση? Θα πρέπει πλέον οι ασθενείς να μην φοβούνται. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ, όπως έχουν αλλάξει και στη χειρουργική, έτσι έχουν αλλάξει και στην ορθοπαιδική χειρουργική. Η ταλαιπωρία πλέον στην οποία επιβάλλονται είναι απειροελάχιστη. Δεν έχουν μεταχειρητικό πόνο, δεν χρειάζεται να μεταγγιστούν, επανέρχονται πολύ γρήγορα στις δραστηριότητές τους. Αυτά είναι πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να τολμούν πλέον πιο εύκολα να κάνουν το χειρουργείο, για να έχουν μια φυσιολογική ζωή, γιατί όσο ζούμε πρέπει να ζούμε καλά, χωρίς πόνους και χωρίς ταλαιπωρία. Με καλή ποιότητα ζωής πάνω απ' όλα. Μεταχειρητικά, γιατρέ, έρχονται σε εσάς, γιατί σίγουρα είναι σαν να παντρεύονται τον ορθοπαιδικό χειρουργό. Πρέπει να υπάρχει ένα follow-up. Μετά, ποιο είναι το follow-up, τι τους λέτε ότι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κάνουν κάποιες εξετάσεις κάθε χρόνο, να σας επισκεφτούν, πόσο συχνά? Στην αρχή χρειάζεται να έρχονται μία φορά στα δύο χρόνια, να κάνουμε ένα ακτινολογικό έλεγχο, περισσότερο για να παρακολουθούμε εμείς την πορεία. Όχι ότι θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι υπεραρκετό. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια άλλη εξέταση ή οτιδήποτε άλλο. Συνήθως όμως οι ασθενείς δεν έρχονται. Οι περισσότεροι ξεχνούν ότι έχουν χειρουργηθεί. Και τους παίρνουμε τηλέφωνο στα 5 χρόνια, στα 7 χρόνια και λέει: γιατρέ, το ξέχασα. Δηλαδή είναι τόσο καλό το αποτέλεσμα, είναι εντυπωσιακό, που απλά ξεχνούν ότι έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Έτσι επανέρχονται στις δραστηριότητες τους, η χαρά τους είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν πλήρη δραστηριότητα, κάνουν τα πάντα και πραγματικά είναι πανευτυχείς. Είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να το κάνει ο ασθενής, γιατί πραγματικά αλλάζει τη ζωή του. Έτσι, κλείνοντας, πριν πάμε σε ένα βιντεάκι που έχουμε, έναν live ασθενή σας που έχει να πει κάποια πράγματα για τη μέθοδο. Είναι ένας ασθενής ο οποίος ουσιαστικά είναι ο καλύτερος πρεσβευτής, γιατί στο ένα του ισχύου έχει υποβληθεί από εμένα σε ολική αρθροπλαστική με την κλασική μέθοδο πριν αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα κάναμε το δεύτερο ισχύο του με την καινούργια μέθοδο, με τη μέθοδο ΆΣΥ. Οπότε είναι Είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας πει πώς έχει βιώσει το ένα χειρουργείο και το άλλο και ποιες είναι οι διαφορές που είδε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε αυτό το βιντεάκι και πάλι μαζί σας. Κυρία Δημοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από όσο γνωρίζω, έχετε υποβληθεί και στα δυο σας ισχύα σε χειρουργική επέμβαση, σε ολική αρθροπλαστική. Στο δεξιό σας ισχύο χειρουργηθήκατε πότε? Πριν 8 χρόνια. Πριν 8 χρόνια με την κλασική μέθοδο. Κλασική. Και στο αριστερό σας ισχύο χειρουργηθήκατε πότε? Πριν 6 μήνες. Με την καινούργια μέθοδο? Καινούργια μέθοδο. Με τη μέθοδο ΆΣΥ. ΆΣΥ. Θα θέλαμε λιγάκι να μας πείτε αν είδατε κάποιες διαφορές. Μεγάλες. Σιγά σιγά πείτε μας έτσι, πώς ήταν το πρώτο χειρουργείο. Το πρώτο χειρουργείο ήταν πολύ επώδυνο. 6 μήνες αποκατάσταση, 40 μέρες είχα πει, 10 μέρες περίπου είχα
ένα μπαστούνι και μετά σιγά σιγά πεζότανε το πόδι μου, πονούσε. Άρα περίπου περπατήσατε ελεύθερα στους 2 μήνες. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Κανονικά. Κανονικά. Και κάνατε και φυσιοθεραπεία. Δεν έκανα φυσιοθεραπεία. Ναι. Μου είχατε πει να κάνω κάποιες ασκήσεις. Κάποιες ασκήσεις. Ναι. Άρα στο δίμηνο περίπου περπατήσατε. Ακούτσινα. Ναι. Περίπου 6 μήνες. Ναι. Είχα ένα ελαφρό. Τώρα με την καινούργια μέθοδο πότε περπατήσατε. Καλά, δεν το συζητάω. Κανένα πρόβλημα δεν είχα. Σηκώθηκα από την άλλη μέρα αμέσως. Την άλλη μέρα περπάτησα κανονικά, χωρίς κανένα βοήθημα. Χωρίς πατερίζες, χωρίς τίποτα. Χωρίς πατερίζες, χωρίς πίε, χωρίς τίποτα. Δεν πονούσα καθόλου, μα καθόλου. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Πείτε μας λιγάκι, αφού περπατήσατε πιο γρήγορα και αναβήκατε και πιο γρήγορα και σκάλες. Θα σας πω, στις 12 μέρες ανέβηκα σκάλες και πήγα στο γενέθλιο του εγγονού μου. Μάλιστα. Άρα επανήλθατε πολύ πιο γρήγορα στις καθημερινές δραστηριότητες. Πολύ πιο γρήγορα. Στους 2 μήνες, κανονικά, μαγείρευα, πήγαινα τις βόλτες μου. Κανένα πρόβλημα. Άρα είχατε... Πήγατε ψηφίσατε και όλες, μπράβο. Άρα η ταλαιπωρία σας ήταν... Δεν συγκρίνεται. Με τίποτα. Με τίποτα. Μα με τίποτα. Και από ό,τι είπατε δεν είχατε και καθόλου πόνους. Όχι. Έτσι. Όχι. Τα φάρμακα που μου γράψατε, τα λουναρίτ, όλα αυτά. Τα παυσίπονα δεν τα χρειαστήκατε. Τα όλα. Αν πήγα την πρώτη μέρα που πήγα στο σπίτι μισό, δεν χρειάστηκε. Δεν πονούσε να πάρω. Δηλαδή δεν κάτι που το έκανα για να μην πάρω. Δεν πονούσε. Ναι. Τι θα λέγατε στους ασθενείς που είναι να χειρουργηθούν στο ισχύο, να επιλέξουν την παλιά ή τη νέα μέθοδο, τη μέθοδο άσυ. Δεν το συζητώ, τη δεύτερη, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τι διαφορά, 100%, δηλαδή τουλάχιστον εγώ που έχω βυθιστεί στο ένα χειρουργείο και υποτίθεται ήταν και πιο καινούργια μέθοδο, η ναι, μου. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Και το άλλο τώρα, νύχταμε τη μέρα, νύχταμε τη μέρα. Face to face μαζί σας. Συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Ιωάννη Τσαρούχα. Κύριε Τσαρούχα, θα μιλήσουμε για το γόνατο. Αποσχολεί και το γόνατο πάρα πολλούς. Είδαμε και την συνέντευξη για το ισχύο, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ καλό όταν έχουμε και ασθενή που λέει ακριβώς πώς αισθάνθηκε, ακριβώς όλη αυτή η διαδικασία που είπατε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούνε οι τηλεθεατές από τον ίδιο τον ασθενή κάποια πραγματάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Οπότε πάμε τώρα να μιλήσουμε για το γόνατο. Το γόνατο θα μιλήσουμε λιγάκι για την αρθρίτιδα. Για την αρθρίτιδα στο γόνατο. Τι ακριβώς είναι η αρθρίτιδα. Φύγαμε από την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου και πάμε στην αρθρίτιδα λοιπόν του γόνατος. Τι ακριβώς είναι και πώς προκαλείται. Ουσιαστικά είναι κάτι παρόμοιο. Και εδώ έχουμε μία φθορά στο χόνδρο. Δηλαδή, όλη η βλάβη αφορά στην απώλεια του χόνδρου στο γόνατο. Η οστεοαρθρίτιδα του γονάτου είναι λίγο πιο συχνή από ότι η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει από την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Όπως είπα λοιπόν, έχουμε μία φθορά στο χόνδρο, η οποία με το πέρασμα του χρόνου δημιουργεί μία δυσλειτουργία στην άρθρωση του γονάτου. Δηλαδή αρχίζει ο ασθενής στην αρχή, μετά από έντονη κόπωση, να έχει κάποιους πόνους, να έχει κάποιο είδημα στην περιοχή. Στα αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας έχουμε κάποια ήπια ενοχλήματα, τα οποία ουσιαστικά μας εμποδίζουν να κάνουμε κάποιες πολύ έντονες δραστηριότητες. Άρα θα έρθουν στο γιατρό σας περισσότερο να παραπονεθούν για πόνο. Ουσιαστικά ναι, θα έρθουν για πόνο. Ο πόνος είναι αυτός που θα τους οδηγήσει να έρθουν στο ιατρείο. Με το πέρασμα του χρόνου βέβαια αυτά τα ήπια ενοχλήματα και όσο φθείρεται ο χόνδρος και όσο έρχονται σε επαφή τα οστά, ο μυρός και η κνήμη, όπως καταλαβαίνετε τα ενοχλήματα είναι πολύ πιο έντονα, η δυσλειτουργία είναι πιο σημαντική. Ο περιορισμός στις κινήσεις και στην καθημερινή δραστηριότητα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή αρχίζει ο ασθενής και δεν ζει πλέον καλά, αρχίζει και έχει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά του, δεν μπορεί να κάνει τις δουλειές του, δεν μπορεί να ηρεμήσει και σε κάποια πολύ προχωρημένα στάδια δεν μπορεί ακόμα και όταν είναι κλινήριος, όταν ξαπλώσει ακόμα και εκεί έχει πόνο. Τι είναι όμως αυτό που προκαλεί τον πόνο, πώς γίνεται η συγκεκριμένη διάγνωση του πόνου αυτού? Ουσιαστικά είναι η φθορά του χόνδρου. Η φθορά του χόνδρου φέρνει σε επαφή το ένα οστούν με το άλλο. Αυτή η τριβή μεταξύ τους δημιουργεί μια έντονη φλεγμονή και μια ημενίτιδα στο γόνατο. Αυτό είναι που προκαλεί τον πολύ έντονο πόνο στην άρθρωση του γονάτου.
Ο πόνος είναι πολύ σημαντικός. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία στην αρχή? Υπάρχει μια συντηρητική αγωγή που μπορείτε να δώσετε στον ασθενή και για πόσο χρονικό διάστημα? Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την πορεία και από τη φθορά του χώρου. Στα αρχικά στάδια, όντως, μπορούμε με κάποια ήπια αναλγητικά να ανακουφίσουμε τον ασθενή, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητο να χειρουργηθεί άμεσα. Επίσης, στο γόνατο είναι πάρα πολύ σημαντική η ενδυνάμωση. Το να έχει ο ασθενής ένα καλό μυϊκό σύστημα βοηθά αρκετά, έτσι ώστε να μην δέχεται μεγάλα φορτία το γόνατό του και να χειρουργηθεί αργότερα όταν προχωρήσει η αρθρίτιδα. Άρα, κάποια ήπια αναλγησία, ο πάγος βοηθάει πάρα πολύ, η παγοθεραπεία, και αν μπορεί ο ασθενής να έχει και κάποια δραστηριότητα για την ενδυνάμωση του ποδιού του, όπως το κολύμπι που είναι το πλέον ιδανικό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε στα αρχικά στάδια να μπορεί να τα απεξέλθει στην καθημερινότητά του. Τώρα, σε προχωρημένο στάδιο, όταν η αρθρίτιδα έχει προχωρήσει αρκετά πρέπει και όταν η εκφύλιση του χόνδρου είναι πάρα πολύ μεγάλη, εκεί πλέον δεν έχουν θέση τα φάρμακα, γιατί και τα φάρμακα μπορεί ο ασθενής να τα πάρει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αν αρχίσει και παίρνει καθημερινά μεγάλες ποσότητες, θα του δημιουργηθούν άλλα προβλήματα υγείας. Άλλες επιπλοκές. Πολύ σημαντικές επιπλοκές. Και αυτό δεν έχει και κανένα νόημα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο, ένα χειρουργείο το οποίο δεν μπορεί να γλιτώσει. Άρα θα πρέπει να το αποφασίσει και να μην παίρνει πάρα πολλά φάρμακα και δημιουργήσει κάποια άλλα προβλήματα στον οργανισμό του, τα οποία θα είναι και δυσεπίλητα μετά και ίσως να μην μπορεί να χειρουργηθεί κιόλας. Μάλιστα. Τώρα, η αρθροπλαστική του γόνατος, τι ακριβώς είναι και σε τι αποσκοπεί? Ουσιαστικά είναι, αλλάζουμε όλη την άρθρωση και τους μοιραίους κονδύλους και τους κλιμιαίους κονδύλους, δηλαδή αφαιρούμε όλες τις επιφάνειες στις αρθρικές όπου υπάρχει φθορά του χόνδρου και θα τοποθετούμε πλέον μια τεχνητή άρθρωση από τιτάνιο, η οποία συμπεριφέρεται σχεδόν σαν μια φυσιολογική άρθρωση. Δηλαδή ο ασθενής σταματάει να πονάει και μπορεί να βαδίζει και να έχει διάφορες δραστηριότητες, όπως θα δούμε παρακάτω. Άρα ουσιαστικά είναι η αλλαγή της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση από τιτάνιο, η οποία συμπεριφέρεται σχεδόν όπως η φυσιολογική άρθρωση. Κύριε Τσαρούχα, ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες όμως που οδηγούν τον ασθενή στο χειρουργείο? Οι πιο συχνές αιτίες είναι ο έντονος πόνος. Δηλαδή, όταν προχωρήσει η αρθρίτιδα, έχει ο ασθενής πάρα πολύ έντονο πόνο. Σε κάθε βήμα το οποίο πραγματοποιεί, πονάει πάρα πολύ έντονα. Πονάει τόσο έντονα που πολλές φορές δεν τον κρατούν τα πόδια του για να περπατήσει. Κινδυνεύει ακόμα και να πέσει και να υποστεί κάποιο κάταγμα. Άρα ο πόνος είναι η πρώτη και η σημαντικότερη αιτία που θα έρθει κάποιος για να χειρουργηθεί. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι ο ασθενής πλέον έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί να κάνει τις δουλειές του. Σίγουρα δεν το συζητάμε να κάνει κάποια βόλτα ή να απολαύσει κάτι άλλο. Πλέον οι καθημερινές του δραστηριότητες έχουν περιοριστεί τόσο πολύ που φτάνει σε ένα σημείο ακόμα να χρειάζεται και βοήθεια. Δηλαδή, αν αφήσει την αρθρίτιδα να εξελιχθεί τόσο πολύ, δεν μπορεί πλέον να βγει από το σπίτι του. Βέβαια, δεν είναι όπως παλιά που τα κορίτσια τα καλά καθόντουσαν με τη μαμά τους, τους βοηθούσαν, κάνανε. Τώρα πλέον είναι απασχολημένα και τα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχει, έχει και νόημα να ζει κάποιος έτσι. Όχι, βέβαια. Έτσι, να έχει κάποιον μόνιμο βοηθό. Ένας λόγος παραπάνω πρέπει να κάνουν. Φτάνουν σε σημείο να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι. Φτάνουν σε σημείο πλέον να σκεφτούν από το σαλόνι να σηκωθούν να πάνε μέχρι το μπάνιο. Δηλαδή είναι μια ζωή πάρα πολύ δύσκολη έως τραγική. Νομίζω ότι σήμερα δεν είναι καλό να ζει κάποιος έτσι. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα από το Θεό να ταλαιπωρήσει τόσο πολύ όταν υπάρχουν λύσεις για αυτό το πράγμα. Τώρα, ποια είναι η χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείτε εσείς και εφαρμόζετε, κύριε Τσαρούχα? Τα τελευταία χρόνια, όπως έχουμε πει, γενικώς στη χειρουργική τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχει μία τάση να γίνονται μικρότερες τομές. Και ουσιαστικά αυτό δεν είναι για αισθητικούς λόγους, για να μην υπάρχει κάποιο τραύμα το οποίο φαίνεται απ' έξω. Είναι γιατί πρέπει να περιορίσουμε τον τραυματισμό των μαλακών μορίων. Μου θυμάστε παλαιότερα, για να κάνεις μια χολή, είχες μια τεράστια τομή και χρειαζόσουν και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να αναρρώσεις. Τώρα κάνεις μια χολή μέσα από 2-3 τρυπούλες και μέσα σε 2 μέρες πηγαίνεις στο γραφείο σου. Έτσι λοιπόν και στην ορθοπαιδική, όπως είπαμε και προηγουμένως στο ισχύο, έτσι και τώρα στο γόνατο, τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Κάνουμε μικρότερες τομές. Και όπως είπαμε, αυτό δεν έχει σημασία για αισθητικούς λόγους, αλλά υπάρχει μικρότερος τραυματισμός. Το σημαντικότερο από όλα το οποίο εφαρμόζουμε εδώ πέρα στην τεχνική την οποία κάνουμε, είναι ότι δεν τραυματίζουμε καθόλου τον τένοντα του τετρακεφάλου.
Ο τένοντας τετρακεφάλου ουσιαστικά είναι ένας πολύ ισχυρός τένοντας, ο οποίος μας βοηθάει να στεκόμαστε όρθιοι. Αν δεν υπάρχει αυτός, πέφτουμε κάτω. Άρα, ο τραυματισμός του με την κλασική μέθοδο δημιουργεί μεταγχειρητικά έναν πολύ πολύ έντονο πόνο. Εμείς έχουμε καταφέρει να μην τραυματίζουμε, να μην κόβουμε καθόλου το τένοντα του τετρακεφάλου, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεταγχειρητικά ο ασθενής να είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερα, όπως θα δούμε παρακάτω. Άρα το σημαντικότερο σημείο είναι ο μη τραυματισμός των μειών και των τενών στο γόνατο. Αυτό είναι που έχει αλλάξει βασικά και είναι όντως κάτι επαναστατικό, γιατί βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Κύριε Τσαρούχα, μπορείτε να μας πείτε σε τι διαφέρει η συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιείτε εσείς σε σχέση με την κλασική, και φυσικά και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου σε σχέση με την κλασική τεχνική? Όπως αναφέραμε και πριν λίγο, η σημαντική διαφορά είναι ότι υπάρχει μικρότερος τραυματισμός των μαλακών μορίων. Σημαντικό αυτό. Έτσι. Και κυρίως ότι δεν υπάρχει καθόλου τραυματισμός του τένοντα του τετρακεφάλου. Στην κλασική μέθοδο γίνεται μερική διατομή του τένοντα του τετρακεφάλου. Υπάρχει ένας τραυματισμός, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα διεγχειρητικά να έχουμε και μεταγχειρητικά μια σημαντική απώλεια αίματος. Επίσης, ο πόνος μεταγχειρητικά είναι αρκετά έντονος λόγω του τραυματισμού του τένοντα, και αυτό περιορίζει πάρα πάρα πολύ τον ασθενή στην κινητοποίησή του. Με την κλασική, με την μέθοδο την καινούργια, ουσιαστικά επειδή δεν τραυματίζουμε καθόλου τον τένοντα του τρακεφάλου, δεν έχουμε καθόλου απώλεια αίματος. Δηλαδή έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 95%, όπου οι ασθενείς πλέον δεν μεταγγίζονται καθόλου. Επίσης, μεταγχειρητικά ο πόνος ο οποίος έχουν είναι πάρα πολύ λιγότερος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τους βοηθά να κινητοποιηθούν πολύ πιο σύντομα και να χρειαστεί μικρότερος χρόνος αποθεραπείας. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών. Ενώ με τις κλασικές μεθόδους η νοσηλεία είναι περίπου στις 7-8 ημέρες, τώρα περιορίζεται στις 3-4 ημέρες. Ποιος δεν θέλει να πάει σπίτι? Αυτή η μείωση της νοσηλείας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική, γιατί η μικρή παραμονή στο νοσοκομείο για έναν ασθενή είναι ότι καλύτερο και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους υγείας. Τώρα, τα υλικά αυτά είναι τα ίδια σε σχέση με την κλασική μέθοδο? Τα υλικά είναι τα ίδια. Σε σχέση με παλαιότερα? Σε σχέση με παλαιότερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έτσι, όπως και στο ισχύος και στο γόνατο έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα υλικά, και τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχει μια σωστή επιλογή υλικών, γιατί από ασθενή σε ασθενή τα πράγματα μπορεί να διαφέρουν και να χρειάζεται να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, άρα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή των υλικών. Πώς σταθεροποιούνται τα υλικά? Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλήξει ότι η σταθεροποίηση των υλικών στο γόνατο γίνεται ως εξής. Στην γνημιαία πρόθεση, πάντα η σταθεροποίηση γίνεται με τσιμέντο, το λεγόμενο τσιμέντο που λέμε σε εισαγωγικά, ενώ η μοιραία πρόθεση μπαίνει απευθείας στο οστούν. Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ο πλέον κατάλληλος και έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Άρα η ποιότητα των υλικών έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Τώρα, η διαδικασία πριν το χειρουργείο ποια είναι? Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, πριν οδηγηθεί κάποιος στο χειρουργείο, χρειαζόμαστε ένα καλό προεγχειρητικό έλεγχο, ο οποίος αφορά τα πάντα, αιματολογικά, πνευμολογικά, καρδιολογικά, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής μας δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας και να προχωρήσουμε, να χειρουργήσουμε και να έχει ένα καλό αποτέλεσμα και να γίνει καλά. Αυτός ο έλεγχος γίνεται 1-2 μέρες πριν το χειρουργείο, έτσι ώστε αν χρειαστεί και έχει κάποιο πρόβλημα ο ασθενής, να μπορούμε να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε και να χειρουργηθεί με ασφάλεια. Να πούμε λιγάκι πόσο είναι η διάρκεια του χειρουργείου. Ενώ ξέρουμε ότι η ολική αρθροπλαστική είναι περίπου 1 με 1,5 ώρα, εδώ η αρθροπλαστική του γόνατος πόση ώρα διαρκεί? Είναι περίπου 1 ώρα και 1/4. Α, 1 ώρα και 1/4. Είναι παραπλήσει η χρόνη. Παραπλήση. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα. Τώρα, υπάρχει πράγματα, κάποια στιγμή που μπορεί να χειρουργηθεί κάποιο και στο ισχύο και το γόνατο? Κοιτάξτε, θεωρητικά μπορεί. Αλλά δεν το προτείνετε? Δεν το προτείνουμε, γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες επιπλοκών, θρομβώσεων. Συν το ότι πλέον, επειδή είναι δύο μεγάλα χειρουργεία, είναι μια πολύ πιο μεγάλη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Είναι καλό να αποφεύγουμε κάτι τέτοιο. Συνήθως δεν εφαρμόζεται, είναι σπάνιες περιπτώσεις. Άρα ούτε και τα δύο ισχύει, και τα δύο γόνατα ισχύουν? Όχι, γιατί πραγματικά εκεί βάζουμε τον ασθενή σε κινδύνους. Που δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα. Η αναισθησία είναι γενική αναισθησία, επισκληρίδιο? Είναι ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις εξετάσεις του ασθενούς, αν ο ασθενής δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να επιλέξουμε όποια αναισθησία θέλουμε. Μπορεί να γίνει και γενική
και επισκληρίδιος. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το βλέπει ο αναισθησιολόγος και ανάλογα κρίνει και αποφασίζει για το τι θα χρησιμοποιήσει. Τι πρέπει να προσέχει κανείς μετά από μια τέτοια επέμβαση? Τι πρέπει να αποφεύγει, ποιες είναι οι οδηγίες που δίνεται? Κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε ασθενείς οι οποίοι καταρχήν μπορείς να περπατήσεις όσο θες, να κολυμπήσεις, να χορέψεις, δηλαδή όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Έχουμε ασθενείς ακόμη οι οποίοι έχουν και κάποιες ήπιες αθλητικές δραστηριότητες. Έχουμε ανθρώπους που παίζουν τένις. Έχουμε ανθρώπους που κάνουν τζόκινγκ. Άρα τα περισσότερα πράγματα μπορεί να τα κάνει ο ασθενής. Δεν υπάρχει, σίγουρα θα κάνει σκι ή κάτι τέτοιο. Κάποια extreme πράγματα που έτσι κι αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου τα αποφεύγουμε όλοι μας. Μάλιστα. Τώρα πότε επιστρέφει στις φυσιολογικές του δραστηριότητες? Σε σχέση με το ισχύο καθυστερεί λίγο περισσότερο. Δηλαδή είναι στο μήνα περίπου μπορεί να οδηγήσει και να επιστρέψει σε κάποιες δραστηριότητες. Και όταν λέμε δραστηριότητες, αυτό ισχύει και για το ισχύο σε κάποιες δραστηριότητες σε μια εργασία γραφείου. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μια χειρονακτική εργασία πάρα πολύ έντονα, δεν μπορεί ούτε με το ισχύο να επιστρέψει 15 μέρες, ούτε με το γόνατο στο μήνα. Και συνοδήγηση αντίστοιχα. Και συνοδήγηση αντίστοιχα. Άρα, κάποιος που έχει μια δουλειά γραφείου μπορεί στο μήνα να οδηγήσει και να πάει στο γραφείο του. Θα χρειαστεί ψυχοθεραπεία μετά από μια τέτοια επέμβαση? Σε αντίθεση με το ισχύο, θα χρειαστεί. Βέβαια, είναι πολύ λιγότερος ο χρόνος αποκατάστασης και πολύ λιγότερες οι συνεδρίες οι οποίες χρειάζεται ο ασθενής. Περίπου για πόσο χρονικό διάστημα? Είναι στο μισό χρονικό διάστημα από ό,τι με την κλασική μέθοδο. Περίπου 3 μήνες, 6 μήνες. Όχι, όχι. Στον μήνα, στις 40 ημέρες είναι χαλαρά. Έχει χαλάνε. Τελειώσει όλη η διαδικασία. Ενώ παλιότερα θέλαμε ένα τρίμηνο, τετράμηνο με έντονη φυσιοθεραπεία και με έντονο πόνο για τον ασθενή. Από άψη κόστους σε σχέση με την κλασική μέθοδο, κύριε Τζαρούχα, κατατοπίστε μας λιγάκι. Ναι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά το κόστος. Είτε με την κλασική μέθοδο, είτε με την καινούργια μέθοδο, όπως και με τη μέθοδο ΑΣ. Έχουμε κοιτάξει να προσαρμόσουμε το κόστος έτσι ώστε να μπορεί ο μέσος Έλληνας να έρθει να χειρουργηθεί. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να εφαρμόζουμε καινούριες τεχνικές και να είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Δεν θα είχαμε ασθενείς. Άρα να είναι σίγουροι οι τηλεθεατές μας ότι το κόστος είναι κάτι πάρα πολύ λογικό και όταν θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε κάποια πράγματα θα εκπλαγούν θετικά. Γιατί ανησυχεί γενικά όλος ο κόσμος όταν υπάρχει ένα κόστος. Τα ταμεία γενικά καλύπτουν κάποια από αυτά? Ακόμα τώρα καλύπτουν ένα τμήμα. Με το πέρασμα του χρόνου. Και στο ισχύο και στο γόνατο. Ναι, έτσι. Έχουν περάσει και καλύτερα από τα πάντως, πράγματα. Σίγουρα ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Το κόστος τουλάχιστον σε εμάς είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι ώστε να μπορεί ο μέσος Έλληνας να έρθει να χειρουργηθεί και να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάντως και οι ασφαλιστικές θέλουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλουν έναν ασθενή ο οποίος φεύγει από το νοσοκομείο σε 2-3 μέρες αντί σε 7 μέρες, γιατί και εκεί το κόστος είναι. Είναι σημαντικό για όλους. Βέβαια. Καταρχήν για τον ασθενή που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Να ταλαιπωρηθεί. Και κατ' επέκταση και το ταμείο του και η ασφαλειά του και όλα. Έτσι είναι πάρα πολύ. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. Πάμε λίγο να ανακεφαλαιώσουμε τα πράγματα. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά που θα δίνατε συμβουλές στους τηλεθεατές που πάσχουν από οποιοδήποτε πρόβλημα στο γόνατο και χρειάζονται ολική αρθροπλαστική? Θα μιλήσουμε και για το γόνατο και για το ισχύο. Πείτε και για τα δύο. Έτσι. Επειδή τα πράγματα πραγματικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ, οι τεχνικές έχουν αλλάξει, τα υλικά έχουν αλλάξει. Παλαιότερα λέγαμε να μεγαλώσουμε λίγο ακόμα και να χειρουργηθούμε μετά, γιατί τα υλικά δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Mm-hmm. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Όταν φτάνουμε στα 20, ίσως και στα 25 χρόνια. Και σκεφτούμε ότι για τα επόμενα 20-25 χρόνια θα έχουμε μια φυσιολογική ζωή, θα πρέπει να τολμούμε πολύ πιο εύκολα να πάμε να χειρουργηθούμε. Επίσης, η μεταχειρητική ταλαιπωρία πλέον είναι απειροελάχιστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχουν ταλαιπωρία οι ασθενείς και πρέπει εύκολα πλέον να αποφασίζουν να κάνουν αυτοχειρουργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαρούχα, γιατί είναι σημαντικά αυτό που μας λέτε. Μας τα λέτε απλά. Τα καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας και πάνω απ' όλα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να καταλάβουν ότι με minimal invasive, όσο πιο minimal invasive, ελάχιστη επεμβατικότητα γίνεται ακριβώς οποιοδήποτε χειρουργείο, έτσι το χρονικό διάστημα γίνεται πολύ λιγότερο. Η ανάρρωση της είναι πιο γρήγορη και πολύ πιο εύκολη. Αυτό που θέλουμε όλοι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής, τον κύριο Τσαρούχα. Γεια σας από εμάς και όπως είπαμε, πιστά εδώ και στα ορθοπαιδικά θέματα. Γεια σας.